Μερίζω τον Ευθύμη Χιμάρα για να μας τα πει αναλυτικά. Καλημέρα Ευθύμη. Καλημέρα Μαρία. Και θα σε προδώσω και χίλιες ευχές χρόνια πολλά γιατί σήμερα ο Ευθύμης Χιμάρας κύριε, κύριε έχει τη γιορτή του. Ναι, και, όχι τη γιορτή του, τη Παλή. γενέθλια γιορτή του. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ και εσύ ό,τι επιθυμείς. Πάντοτε δεχόμαστε τις ευχές μου, με πολύ μεγάλη χαρά. Ε... Καταρχήν, ε, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία νέα. Έτσι, γιατί ο Πρωθυπουργό έστειλε ένα χαιρετισμό καταρχήν στα εγγένεια τη έκθεση κυκλαδίτικης τέχνη του, Μητρο, του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνη τη Νέα Υόρκη. Θυμίζουμε ότι δεν μπόρεσε λόγω τη ασθενειά του να πάει εν τέλει στην Αμερική, όπω ήταν ο σχεδιασμό. Ε, στο μήνυμα αυτό, ο Πρωθυπουργό, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, λέει πω θα επιμείνουμε στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα και επίση πω η αποστολή του είναι η διασφάλιση τη επιστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Μάλιστα, τόνισε πω ω θεματοφύλακε αρχαία ιστορία τη Ελλάδα, η διατήρηση, η προστασία και η προβολή τη ελληνική αρχαιότητα δεν είναι απλώ σημαντική, είναι απαραβίαστη, αποτελεί καθήκον και δέσμευση που δεν πρέπει ποτέ να θετηθεί. Έτσι, θυμίζουμε, είναι μια πάγια θέση της χώρας, ζητάει την επιστροφή των α, γλυπτών του Παρθενώνα και σε κάθε ευκαιρία ο Πρωθυπουργό αυτό α, το τονίζει. Ε, αυτά ήταν τα τελευταία, ας το πούμε έτσι, νέα. Ε, τώρα, για το νομοσχέδιο που είπες και εσύ, ναι, ε, κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με μια fast track, μάλιστα, διαδικασία, και ο σκοπό ποιος είναι, Μαρία, είναι να κλείσει ουσιαστικά μία συζήτηση η οποία δεν ήταν πάντοτε προ όφελο τη Νέα Δημοκρατία, όλο αυτό το διάστημα. Α, να σου πω ότι στο χθεσινό Υπουργικό α, Συμβούλιο υπήρχαν και άλλα θέματα συζήτηση. Στο συγκεκριμένο όμω νομοσχέδιο θα μπορούσε να πει κανεί ότι μονοπόλησε την όλη τη συζήτηση. Η συζήτηση δίρκησε κάτι παραπάνω από δύο ώρε. 14 υπουργοί τοποθετήθηκαν. 13 εξ αυτών που μίλησαν α, συμφώνησαν. Α, υπέρ του νομοσχεδίου, τοποθετήθηκαν υπέρ του μονοσχεδίου, με τη μοναδική εξαίρεση στον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη, ο οποίος έσπευσε ουσιαστικά να αποδραματοποιήσει αμέσως την κατάσταση και αφού περιέγραψε τις ενστάσεις του σε νομικό και σε πολιτικό επίπεδο, είπε ότι δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση και γι' αυτό θα απέχει από την ψηφοφορία, αυτό είπε και στου δημοσιογράφου μετά. ο Πρωθυπουργό είπε ότι δεν θα μπω σε νομικά ζητήματα διότι είναι θέμα ισότητα συμπερίληψη και ελευθεριών. Ε, Βεβαίω του είπε και χιουμοριστικά ότι γενναίο είναι το να αλλάξει κιόλα κανεί την άποψή του. Ε, και μάλιστα... Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργό προ ναι, τον, τον, τον κύριο Γορίδη. Ε, να σου πω και για μια άλλη έτσι, χιουμοριστική ε, συζήτηση. Τοποθετήθηκε κάποια στιγμή η Υπουργό Τουρισμού η Όλγα Κεφαλογιάννη και είπε ότι α, είναι ουσιαστικά η πιο συνεπή εκεί μέσα γιατί έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια που σχετίζονται με δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ πολιτών. Και ο κύριο Γορίδη, όπω μάθαμε, αυτό που είπε είναι ότι όχι, εγώ είμαι ο πιο συνεπή γιατί δεν έχω ψηφίσει κανένα. Ε, είναι γνωστό ότι ο κύριος Βορύδης είχε εγκαίρως ειδοποίησει και περιγράψει τις απόψεις του, κάτι που διευκόλυνε και το Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά α, να δηλώσει ότι δεν τίθεται θέμα α, αποπομπής ουσιαστικά του κύριου Βορύδη από το κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα. Και όλη η όλη συζήτηση περιστρέφεται τώρα γύρω από του υφυπουργού, όπω καταλαβαίνει και του βουλευτέ. Ο χάρτη τώρα πώ διαμορφώνεται με, μετά από αυτά τα αλλεπάλληλα μασάζ, το Υπουργικό Συμβούλιο. Και εδώ, μία επισήμανση θα ήθελα μόνο να κάνω ευθύνη, η οποία δεν άπτεται ακριβώ του πολιτικού συστήματο, τη κυβέρνηση δηλαδή ότι υπάρχει σχεδόν μηδενική ενημέρωση σε ό,τι έχει να κάνει το, το ελληνικό κοινό, τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει τη γνώμη του, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει Ενημέρωση. Δεν mm -hmm. έχουν ακουστεί οι γνώμες των επιστημόνων. Δεν υπάρχουν α, οι εμπεριστατωμένες επιστημονικές έρευνες οι οποίες γίνονται εδώ και 50 χρόνια σε άλλες mm -hmm. χώρες του εξωτερικού. Δεν βλέπουμε τα εφαρμοσμένα παραδείγματα που επίσης είναι μια κανονικότητα σε άλλες χώρες. Ε, καθένας μιλάει αναλόγως με το πώς το αισθάνεται και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Mm -hmm. Είναι mm -hmm. ανθρώπινο... Δικαίωμα. Βεβαίω ο καθένα ό,τι θέλει, ό,τι εκτιμά, όπω το αισθάνεται και ό,τι νομίζει, αλλά είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν είναι ζήτημα επιλογή δηλαδή. Ναι, ε, έτσι είναι. Η Ελλάδα βεβαίω <κκοκλή> ακολουθεί το παράδειγμα άλλων χωρών στην πραγματικότητα και όλο αυτό που περιγράφει νομίζω ότι είναι μια παθογένεια χρόνια. χρόνια. Δεν έχω την εμπειρία ενδεχομένω τη δική σου, ε, αλλά διαβάζοντα κανεί καταλαβαίνει ότι. Πολλές φορές σε πάρα πολύ σημαντικά νομοσχέδια που έχουν α, έρθει δεν έχουν γίνει μελέτες, δεν έχουν ακουστεί απόψεις, δεν έχουν μιλήσει επιστημονικά α, και τα σχετικά. Είναι ένα θέμα του πολιτικού συστήματος, νομίζω. Ε, του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ε, ναι, κοίταξε τώρα. <σ frustrating> Στο ερώτημα τι μέλη γενέστε με τους uh, υφυπουργούς και τους uh, βουλευτές. Υπάρχουν τέσσερις ε, υφυπουργοί οι οποίοι Ζορίζονται, οι οποίοι δυσκολεύονται. Η πιο σύνθετη περίπτωση είναι, το έχουμε ξαναπεί, η Υφυπουργός Οικογένειας Μαρία Κεφάλα, μάλιστα. η οποία κλείνει προς την αποχή, ήταν στόχη, κλείνει προς την αποχή ουσιαστικά και είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα γιατί το Υπουργείο της, όπως καταλαβαίνεις, είναι εξ αυτών που κατεβάζουν ουσιαστικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και μάλιστα η ίδια έχει το χαρτοφυλάκιο της ισότητας. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ε, ε, ότι ναι, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα και γενικότερα οι πληροφορίε λένε ότι οι σχέσει με το μεγάλο Μαξίμου έχουν διαραγεί. Η κοινή λογική εδώ δεν μπορεί να παρακολουθήσει ναι. την, την, συνέχεια και την αλληλουχία. Σωστά. Θέλω να σταθώ επίση ένα άλλο α, όνομα ενό υφυπουργού, του υφυπουργού άμυνα του Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίο ταλαντεύεται μεταξύ τη αποχή και του ναι πλέον. Ε, θέλει να μελετήσει ουσιαστικά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που δημοσιεύτηκε χθε. Κυβερνητικέ πηγέ πάντω ε, αναφέρουν το εξή: Ότι σε κάθε περίπτωση η αποχή ενό υφυπουργού θα καταγραφεί στο τευτέρι ουσιαστικά, του ε, Πρωθυπουργού και θα συναξιολογηθεί σε έναν, ε, σε έναν ουσιαστικά ανασχηματισμό σε ύστερο χρόνο. Ωραία, αυτό να το έχουν υπόψη του. <laughs> ναι. Είναι κάτι σημαντικό. Ναι, και επίση να σου πω και για τον. Έχει μεταστραφεί ο υφυπουργό ψηφιακή διακυβέρνηση, ο κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που μάλιστα προημερών είδε και τον πρωθυπουργό. Ε, τώρα, με βάση το σκηνικό που διαμορφώνεται, οι βουλευτέ είναι μια άλλη ιστορία. Ε, υπολογίζουν, εκτιμούν από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία ότι 110 είναι αυτοί που θα υπερψηφίσουν σίγουρα, ότι υπάρχουν άλλοι ε, ουσιαστικά 40 ε, οι οποίοι. Ε, διαφωνούν ή έχουν ενστάσεις, επιφυλάξεις, δεν γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς θα καταψηφίσουν και πόσοι θα απέχουν. Αυτό που λέγεται είναι ότι όσοι, εν πάση περιπτώσει, κατάφεραν να εκλεγούν το 2019 και το 2023, ή τι έχουν καλύτερη σχέση, είναι πιο κοντά στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού, είναι αυτοί οι οποίοι θα στηρίξουν εν τέλει το, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Να σας ρωτήσω κάτι. Ε, υπάρχει ρεπορτάζ για τις προθέσεις του Σταύρου Κελέτση, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος αρχικά ήταν αρνητικός, δεν ξέρω αν έχει μεταστραφεί. Ναι, λέγεται, λέγεται ότι αμφιταλαντεύεται αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στην αποχή και στο ναι Μάξτε. αυτή τη στιγμή. Ε, αλλά ε, είναι πληροφορίες ε, προς το παρόν. Και πότε υπολογίζουμε ότι θα έρθει η ώρα της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου? Στις 12 Φεβρουαρίου, την εβδομάδα που ξεκινάει... Γιατί θα το κάναμε 14 Φεβρουαρίου, να μέρα των ερωτήτων. Ναι, ήταν και ένα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργό, φαίνεται να είπε ο Πρωθυπουργό στο Υπουργικό ε, ναι. Συμβούλιο, ναι, είσαι στο πνεύμα Ταύτηση. του. Ταύτιση! <laughs> ναι, ε, αλλά ε, εντάξει, εκεί καταλαβαίνει ότι υπάρχει θα περιμένει πολλοί κόσμος να ακούσει την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, ένα θέμα που έχει δημιουργήσει εσωτερικούς κραδασμούς στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ζήτημα η στάση του πρώην Πρωθυπουργού, σίγουρα. Σε σχέση με το επίμαχο νομοσχέδιο. Μα έχει καλύψει πλήρω σε ό,τι έχει να κάνει με τι τελευταίε τέλο πάντων εξελίξει για το σχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών. Έχουμε όμω και ένα νέο δικαστικό χάρτη mm -hmm. για τον τομέα τη δικαιοσύνη που παρουσιάστηκε χθε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι ακριβώ, από τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, το νομοσχέδιο για το δικαστικό χάρτη τη χώρα ε, περιλαμβάνει ουσιαστικά μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Ε, στόχος μάλιστα είναι α, ουσιαστικά να συντομεύσει ο χρόνος της τελεσίδικης απόφασης που σήμερα είναι 1.400 μέρες, δηλαδή τέσσερα χρόνια. Να γίνει μια καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και να εξοικονομηθούν πόροι. Βασικοί άξονε τώρα στη φιλοσοφία αυτών των παρεμβάσεων είναι η εξή: είναι η ενοποίηση ειρηνοδικίων και πρωτοδικίων, οι παράλληλε επιτηρίδε των δικαστών κατά την ενοποίηση των δικαστηρίων πρώτου βαθμού. Αυτό Μαρία, ότι οι ουσιαστικά θα μπουν στην επετειρίδα των δικαστών στο πλαίσιο τη ενοποίηση των Ρινοδικίων και Πρωτοδικίων για να καταλαβαίνει ο κόσμο. Ο χωροταξικό δικαστικό σχεδιασμό με συγχωνεύσει και καταργήσει δικαστηρίων, αυτό που είπαμε, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλέ περιφέρειε που έχουν δύο. Δεν γίνεται, είναι κάτι που δεν μπορεί να, να γίνει στην Ελλάδα και η τροποποίηση των αρμοδιοτήτων, των προϊσταμένων, των δικαστικών σχηματισμών, αυτό έχει να κάνει με την ε, καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Διότι η Ελλάδα, Μαρία, ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον και μπορώ να σου το πω, είναι από τις χώρες, πόσον αφορά στο, στον αριθμό α, των α, δικαστών, είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης, διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων. Και πράγματι ο, ο δικαστικός χάρτης είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ και περίπου 80 χρόνια το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν δεν υπολοιπόμαστε ανθρώπινου δυναμικού σε ό,τι έχει να κάνει το δικαστικό μας σύστημα. Είμαστε εκεί που είναι και ο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ναι, ακριβώ. Κάπου ναι. αλλού στη γραφειοκρατία χάνουμε το, το νόημα. Ναι, σε πολλού. Δηλαδή, αν σκεφτεί τώρα ότι σε μια πόλη των 2.000, σε μια κομμόπολη των 2.000 κατοίκων ή των 4.000 α, 1000 κατοίκων, στο Γήθιο για παράδειγμα ή στα Καλάβρητα, μπορεί να έχει φερειπίν <coughs> πρωτοδικείο και παραδίπλα να έχει και εφετείο. Δεν γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι, ή θα σου πω, ένα άλλο στοιχείο, στο, που έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον στην Αθήνα. Η Αθήνα δέχεται περίπου, να καταλάβεις, το 50, 50, πάνω από το 50-55% της πίεσης, ενώ έχει το 35% των δικαστών. Έτσι, δηλαδή, είναι ζήτημα κατανομής. Είναι ζήτημα κατανομής και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διαφοροποιηθεί. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις, εύλογοι προβληματισμοί, πράγματα που ακούγονται και θα ακουστούν α, τις επόμενες μέρες, αλλά είναι μια θετική ε, εξέλιξη αυτή. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου, Ευθύμη Χημάρα.